Δεν ξέρω ακόμα και τώρα να σας πω ποια μου άρεσε περισσότερο, η νύφη ή η αμυγδαλιά. Η αμυγδαλιά είναι η νυφούλα του χειμώνα. Το Γενάρη ανθίζει στις πλαγιές των λόφων, ανυπομονώντας να φέρει την άνοιξη. Στη διαδρομή μας συναντήσαμε πολλές και ήταν σαν να πηγαίναμε σε πολλούς γάμους, όχι μόνο του Σπύρου. Ομορφοστολισμένες και ακίνητες έδιναν χάρη στο τοπίο. «Αμυγδαλιές, αμυγδαλιές», λουλούδια φούχτες, αγκαλιές. Μοσχομυρίζουν οι στεριές και ασπρίζουν οι κατηφοριές, απάγγειλε ο παππούς. Η μαμά του απάντησε γελώντας. Μέ στον κήπο δες πως ξεπροβάλλει με τα ωραία και αθισμένα της κλαδιά η αμυγδαλιά μας που και πάλι τη λεπτή σκορπίζει η Ο μπαμπάς δεν θέλησε να μείνει πίσω, είπε λοιπόν και στο στοιχάκι του. Νάτες φέτος, νάτες πάλι, ρόζ με ταξωτές ποδιές και είναι σαν μαθητριούλες που περνούν χειροπιαστές. Εμείς τα παιδιά ξεκαρτιστήκαμε στα γέλια. Ήταν τόσο αστείοι και οι τρεις καθώς απάγγελαν τα ποίηματά τους. «Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω», είπε πάλι ο μπαμπάς. «Γιατί η αμυγδαλιά είναι τόσο όμορφη και τόσο τρελή. Βιάζεται να ανθίσει, αφού μπορεί να ρίξει χιόνι και να τις καταστρέψει ο πάγος τον καρπό. Δεν φτάνει που στολίζει το χειμωνιάτικο τοπίο και μας φέρνει ανοιξιάτικα μηνύματα, την κακολογείς κιόλα, τον μάλωσε η μητέρα μου. Ο γάμος μας άρεσε πολύ. Ήταν ένας καραγκούνικος γάμος με ωραία έθιμα. Ξεκινήσαμε από το σπίτι του γαμπρού με ταούλια, ζουρνάδες και βιολιά. Μπροστά οι φίλοι του χόρευαν και τραγουδούσαν. Άλλοι δυο τον βαστούσαν από τις μασχάλες και του τραγουδούσαν αστεία τραγουδάκια. Το αυτοκίνητο γέμισε ρίζια. Τα πετού λέει για να ριζώσει το σπιτικό τους. Κι ήρθε στην εκκλησία η νύφη. Άλλα ταούλια και άλλα βιολιά από εκεί. Ο Σπύρος περίμενε στην πόρτα της εκκλησίας. Αυτή στάθηκε λίγο πιο μακριά και ύστερα βήμα-βήμα πλησίασε ο ένας τον άλλον. Ο γαμπρός την πήρε από το χέρι, μπήκαν στην εκκλησία και άρχισε ο γάμος. Τα μάτια της νύφης ήταν υγρά και έτοιμα για δάκρυα. Μα όχι από λύπη, από χαρά. Ο πατέρας άλλαξε τα στέφανα και η μητέρα μου τα δαχτυλίδια. Όλοι ήταν συγκινημένοι, ως που χόρεψαν το Ισαΐα χόρευε και άρχισαν να γελούν, γιατί ο κόσμος τους πετούσε ροδοπέταλα, ρίζια και κουφέτα. Η Μαρίνα ήταν παρανυφάκι και κρατούσε τις λαμπάδες με πολύ σοβαρότητα. Στο τέλος, η νύφη και ο γαμπρό γονάτισαν μπροστά στον μπαμπά μου και του φίλησαν το χέρι. Του έδωσαν όμως και ένα δέμα γεμάτο δώρο για μα. Όταν ξαναγυρίσαμε στο σπίτι του γαμπρού, η νύφη έσπασε στο κεφάλι της την νυφική κουλούρα και μοίρασε τα κομμάτια στους συγγενείς. Ήταν μια κουλούρα με διάφορα σχέδια καμωμένα με ζυμάρι. Το χωριό είχε μαζευτεί στην αυλή. Το φαίμα μαγειρευόταν σε ένα μεγάλο καζάνι. Οι γυναίκες βοηθούσαν να στρωθούν τα τραπέζια και οι άντρες χόρευαν και πήραζαν τον γαμπρό. Οι χωριανοί τσούγκρισαν όλοι τα ποτηράκια τους με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου λέγοντας «Να μαζί σου σκουμπάρε, να μαζί σου σκουμπάρα, πάντα άξι». Ο μπαμπάς κατέβαζε τα ποτηράκια για να μην τους χαλάσει το χατήρι. Στο τέλος ο γεροντότερο τον σήκωσε όρθιο. Κουμπάρε, του είπε, έλα να σύρει το χορό. Και εκείνο σηκώθηκε με κέφι, έβγαλε το άσπρο του μαντήλι από την τσέπη, το έδωσε στο πλαϊνό του και άρχισε να χορεύει. Όπα, οπαλάκια, όπα, του έλεγαν οι άλλοι όταν πηδούσε. Η Μαρίνα ήρθε και μου τράβηξε το μανίκι. Είδε ο πατερούλι, το ήξερε εσύ ότι χορεύει έτσι. Όχι, δεν το ήξερε ούτε εγώ. Μα ήταν μια χαρά να τον βλέπεις. Και οι χωριανοί με το γέλιο στο στόμα του τραγουδούσαν. Πάντα νουνός κουμπάρε μου και να έρθει και μελάδι για να βαφτίσεις και παιδί να γίνουμε κουμπάρι. Κουμπάρωσε σε μάτια μου όσο και να μισέψεις να ζήσουν τα παιδάκια σου μικρά μεγάλα αν έχεις.